μιλήσουμε για τέσσερα πράγματα. Για τον δίπλωμα στην υπνοθεραπεία, το δίπλωμα στην υπνοθεραπεία, το ανώτερο δίπλωμα, το βάση δίπλωμα στην υπνοθεραπεία και την ψυχοθεραπεία, το δίπλωμα στο life coaching, NLP practitioner, NLP master practitioner. Και με τίποτα αυτό είναι ο σύνδεσμος. Θα μιλήσω έτσι λίγο για καθένα σύντομα σύντομα. Το προσπέκτη που έχετε πιάσει από το Essence περιλαμβάνει μέσα τόσο δίπλωμα στην υπνοθεραπεία, το ανώτερο δίπλωμα. Δηλαδή δεν περιλαμβάνει μέσα. Τα άλλα δύο είναι από διαφορετικές σχολές. Το άλλο δεν πιστεύω πια δεν περιλαμβάνει και αυτά μέσα. Να πω έτσι λίγα πράγματα για την υπνοθεραπεία. Ένα πλήρες επαγγελματικό πρόγραμμα που συνάδει με το National Core Curriculum της Αγγλίας. Το δίπλωμα προσφέρει στην Κύπρο και στην Ελλάδα από το Essence Institute είναι από τα λίγα προγράμματα που είναι πλήρως επαγγελματικό στην Αγγλία. Έτσι είναι ένα πλήρως επαγγελματικό πρόγραμμα που συνάδει με τους νόμους της Αγγλίας. Το δίπλωμα έρχεται από την Αγγλία. Εγώ απλώς στην Κύπρο το παραδίδω, είμαι ο νόμος εκπαιδευτής τους. Τα μαθήματα έρχονται από την Αγγλία όλα. Αρκετά έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά είναι όλα τα ίδια ακριβώς που γίνονται και στην Αγγλία. Αλλά το πρόγραμμα διδάσκεται στα ελληνικά. Έτσι, αλλάζω και ελληνικά με το πω, δεν θα πω στα αγγλικά. Το ανώτερο διδοτατικό διπλώμα πάλι έρχεται από την Αγγλία, από το Essence Institute και είναι hypnotherapy with psychotherapy. Είναι ο δεύτερος χρόνος της υπνοθεραπείας, το πρώτο είναι το δίπλωμα, όπως είπαμε, αυτό είναι ένας χρόνος και είναι με μέθοδο του Adam Learning, μέθοδος ενηλίκο. Μπορεί να γραφτείτε σε συνδέσμους της Αγγλίας, αλλά όχι μόνο, μπορεί να γραφτείτε στο Complementary Natural Hair Council, που είναι η κυβερνητική ομπρέλα στην Αγγλία για όλες τις εναλλακτικές θεραπείες. Στην Αγγλία ήδη υπάρχει νομοθεσία εδώ 2 χρόνια, και η ομπρέλα είναι το Complementary Natural Hair Council. Μόλις να μπείτε στην ιστοσελίδα του, να δείτε όλες τις εναλλακτικές θεραπείες και τα προαπαιτούμενα είναι αυτή μια πάντα. Τα προαπαιτούμενα για να μπορέσει κάποιον να εγγραφεί ως εναλλακτικός θεραπευτής στην Αγγλία, προσπαθούμε να αντιρρήσουμε ακριβώς τα ίδια και στην Κύπρο. Και ακολουθούμε πλήρως την αγγλική νομοθεσία προς το παρόν, μέχρι να γίνει η Κυπριακή νομοθεσία. Μπορείτε να γραφτείτε στο Cyprus Council of Alternative Therapies, είναι ο Σύνδεσμος Εναλλακτικών Κύπρων. Ο οποίος σύνδεσμος περιλαμβάνει τους φυσιοπαθητικούς, τους οστεοπαθητικούς, τους ενεργειακούς θεραπευτές, τους δαιμονιστές. Μαζευτεί όλα αυτά τα επαγγέλματα από αυτή την ομπρέλα. Ο οποίος σύνδεσμος έχει εγγραφεί πλήρως. Έχει κατηγορία και ψυχοθεραπεία τώρα. Είναι ο πρώτος που γράφει εδώ αυτή την κατηγορία. Εγώ δεν δημιούργησα την κατηγορία μέσα από αυτό το σύνδεσμο. Γιατί η ψυχοθεραπεία είναι μέσα στις εναλλακτικές θεραπείες. Έτσι πήγαμε κάτω από την ομπρέλα των φυσικοπαθητικών, οστεοπαθητικών, ενεργειακών θεραπευτών, περιοριστών και όλων. Είναι ο σύνδεσμος, το Council αυτό, είναι το site του Council of Family Therapies, είναι ο παγκύπρος σύνδεσμος ανακτήρων θεραπευτών. Είναι αυτό που συζητά μαζί με το Υπουργείο Υγείας για την νομοθεσία και την αναπτύξη. Θέλω να ρωτήσω κάτι, σε τούτο πότε μπορείς να γράφεις. Από εσύ να γράφεται στον δεύτερο χρόνο ως όχι πλήρες μέλη. Είστε πλήρες μέλη αφού συμπληρώσετε 4 χρόνια. Νέος student member, βασικά, το οποίο όμως σου διάβει δικαίωμα να αρχίσει να εξασκήσει με αποκτήριο. Και τελειώνοντας πλήρως, είσαι full member. Έτσι είναι όλοι οι σύνδεσοι. Πες το. Υπάρχουν σύνδεσμοι στο ΕΚΟ, σύνδεσμοι στο ΕΚΟ, σύνδεσμοι στην
τελειώνοντας το δίπλωμα σου σε οποιοδήποτε από αυτούς τους λάδους, θα αποταθείς στους σύνδρομους που εσύ θέλεις να αποταθείς. Υπάρχουν διπλώματα που αναγνωρίζει ένας σύνδρομος, υπάρχουν διπλώματα που αναγνωρίζει άλλος σύνδρομος. Αλλά στην υπνοθεραπεία, από τη στιγμή που η σχολή που θα τελειώσεις είναι αναγνωρισμένη από το, από το Natural Health Council, μπορεί να γραφτεί σε οποιοδήποτε σύνδεσμο που είναι αναγνωρισμένο από αυτή την ομπρέλα. Καταλάβεις το. Γιατί υπάρχουν σχολές που δεν είναι αναγνωρισμένος όπως το πριν ήταν Natural Health Council. Μπείτε μέσα, αυτή η ομπρέλα βασικά αναγνωρίζει συνδέσμους. Και οι συνδέσμοι λένε ότι αναγνωρίζουν σχολές. Υπάρχουν σχολές, ειδικά digital learning, γιατί δεν ρωτούμε χαρά, δεν αφού μπορώ κάπου από το ιδιαίτερο, καμιά σχολή που ανήκει, κανένα σύνδεσμος που ανήκει στο Complementary Network Care Council, δεν δέχεται άτομα εξ αποστάσεως. Διπλώματα εξ αποστάσεως. Και αυτό το εικόνα συμβαίνει. Γι' αυτό λέμε υπάρχουν κάποιοι κανόνες, ποια διπλώματα αναγνωρίζονται και ποια δεν αναγνωρίζονται. Αν επίτε μέσα στην ιστοσελίδα που κρυμμένα μέσα, θα τα δείτε το πράγμα. Γιατί τις προαπαιτήσεις. Υπάρχουν οι προαπαιτήσεις. Η προθεραπεία στην Αγγλία, είπαμε, είναι πλήρως αναγνωρισμένη από πέντε στο Health Council. Αν πείτε στο National Occupation Standard της Αγγλίας, η ιστοσελίδα είναι αυτή, υπάρχει φωτογραφία, πείτε τους αξέδετα, θεωρείται πλήρες επάγγελμα στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ξεχωριστό επάγγελμα, υπάρχει στο National Occupation Standard. Υπάρχουν στάνταρ δηλαδή για το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή στην Αγγλία. Υπάρχει το National Institute of Care Clinical Guidelines που πάλι είναι πλήρως υπνοθεραπεία μέσα και συμβουλεύει σε ποιες περιπτώσεις υπνοθεραπεία μπορεί κάποιος να παραπέψει. Ακόμα να πείτε στο NHS, το National Care System της Αγγλίας, θα βρείτε ειδική σελίδα για την υπνοθεραπεία. Και συμβουλεύει ποιες περιπτώσεις μπορούν να παραβληθούν σε υπνοθεραπευτή. Που σημαίνει στην Ελλάδα έχει γίνει μια πλήρη νομοθεσία, η οποία νομοθεσία καθίσει πλήρως το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή και τελειώνοντας το εσεξής του μπορείτε να γραφτείτε πλήρως και να είστε πλήρως αναγνωρισμένοι. Είπαμε στην Κύπρο, ακόμα δεν έχει γίνει η νομοθεσία. Έχω ένα πράγμα που είπα, και λέω το δαχτυλάρι σου, δεν φορά, ένα και ξαναλύσω να καλύψω την τάση. Θα λέμε στην Ελλάδα πώς αρέσει να καλύπτει την τέσσερα πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε γνωστό εμπλήρω στο αγγλικό δίκαιο, αλλά δεν μπορούμε να πιάσουμε λίγο άλλο στα ελληνικά. Τι δεν καταλαβα, είμαστε στο αγγλικό μας δίκαιο, και λέω αυτό γιατί ήμουν 20 χρόνια αστυνομικός. Το αγγλικό μας δίκαιο, το αγγλικό δίκαιο μας στην Κύπρο, το αγγλικό δίκαιο, που το 60 σταμάτησε να αναρτήσει. Οι Εγγλές, οι οποίες έχουν μπει ως ανθρωποδίκαιο τους τουλάχιστον, εμείς δεν μπορούμε να δυσκολευόμαστε. Εντάξει, ένας τρόπος είναι να υπάρξει μια πίεση και ήδη αρχίσαν να μειώνουν πίεση τόσο για την προσέγγιση όσο για την προσέγγιση. Και λογικό είναι να μειώνουν μια πίεση όπως έγινε σε άλλες χώρες για να υποχρεωθεί με τη Γαλλία. Μια... Η προθεραπεία είναι μια μορφή της ψυχοθεραπείας, όπως σας είπα. Ο στόχος είναι να δουλέψει με το υποσυνείδητο μυαλό, να αλλάξει τα ρεθίσματα και να δημιουργήσει καινούργιες αντιδράσεις σε ρεθίσματα που έχει το άτομο. Αυτό κάνει ο υποθεραπευτής. Η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε το άτομο να συμπεριφέρεται, να νιώθει, να σκέφτεται, να αισθάνεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα ρεθίσματα που τον ταλαιπωρούσαν πριν. Ψάξτε εκεί στο Wikipedia να το δείτε. Και σύμφωνα με το, National Occupation Standard της Αγγλίας, που από 2002 υπάρχει, η προθεραπεία είναι ένα πλήρως επάγγελμα κατοχυρωμένο στην Αγγλία, από 2002. Τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, ο τρόπος που διδάσκεται η μάθηση είναι ακριβώς ο ίδιος με το Essex Institute, παίρνετε κάθε μήνα το εγχειρίδιο, υπάρχει μια μεγεδοφωνημένη διάλεξη μάθημα από το Τέρες τον ίδιο, το οποίο θα ακούσετε στα αγγλικά. Δίνεται και γραπτός, γιατί κάποιοι μπορεί να τα αγγλικά, το Τέρες είναι αγγλικά-αγγλικά, όσο το ακούσα, ξέρουν τον κοινό. Γι' αυτό δίνουμε το και γραπτός στο κείμενο του, είναι πιο εύκολο να ακούσεις και το βλέπεις. Υπάρχει η βιβλιογραφία, υπάρχει το Σαββατοκύριακο, δίνονται κάποιες ασκήσεις κάθε μήνα που γίνονται. Διάλα βιβλία μέσα στο πρόγραμμα, τα υπογραφημένα μαθήματα, διαλέξεις
Ξεκινούμε από τώρα τον τέλο του Σεπτέμβρη κάθε Πέμπτη τα μαθήματα αυτογνωσία, ύπνωση, διαλογισμό, mindfulness, ελληνικέ ενεργοποιήσει μέσα. Είναι εβδομαδιαία, κάθε Πέμπτη 2 ώρε. Οι μαθητέ τη υπνοθεραπεία φορέχουν το διασύνδεσμο. Έτσι είναι ένα αντιπρόσωπο το σύνολο. Κάποιε φορέ, αφού προχωράμε λίγο έτσι τα μαθήματα, δημιουργούμε και κάποιε βραδιέ για πρακτική. Σε κάναμε την παιδιά στο Ελληνικό, ενώ ξαναβάλουμε στο πρόγραμμα μα. Όπου γίνεται διάλεξη και οι μαθητές βοηθούν άτομα που θέλουν να βοηθήσουν με διάφορες τεχνικές που γίνουν παρόντες στη διάλεξη. Όλα τα έξω εξαζόνται μέσα, διαλέξεις μέσα, δωρεάν στήριξη από τηλέφωνο και email. Είμαι ανοιχτός. Όποιος μαθητής θέλει να επικοινωνήσει, μπορεί να επικοινωνήσει οποιαδήποτε ώρα για τηλέφωνο ή email. Τηλέφωνα. Το Association for Coaching, το οποίο μέτρο coach έχει ούτε κανένα μέσο professional life coach. Τελειώνοντας, ζητώντας το δίπλωμα από την δική μας τη σχολή, θα μπορείτε να γραφτείτε σε αυτούς τους σύνδεσμους. Σας δέχονται αμέσως. Ήδη έχουν δεχτεί πολλούς μαθητές μας, που σημαίνει μόλις το στείλετε, θα γίνετε μέρος. Μπορείτε να γραφτείτε. Τι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Life Coach. Είμαστε η μοναδική σχολή στον κόσμο, η μοναδική σχολή που θα ψάξετε εδώ που θέλετε, που μέσα στο Life Coaching, γιατί πολλές φορές, πολλές φορές διαφημίζουν το Life Coaching, αλλά δεν λένε ότι μέσα περιλαμβάνει και δικαίωμα. Δεν γίνεται life coach που να μην έχει κάνει ερευνητή. Έτσι. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που μέσα του δίνω και το NLP practitioner και το NLP master practitioner. Όλες οι σχολές coaching έχουν μέσα NLP. Δεν θα βρείτε πρόγραμμα coaching που μπορεί να έχει NLP μέσα. Απλώς δεν δίνουν τα μισθοποιητικά. Θα σου δώσει μόνο το δίπλωμα του coaching, μπορεί να σου δώσει μισθοποιητικό NLP, γιατί δεν είναι NLP trainer. Είναι life coaching, training. Είναι coach training. Γι' αυτό δεν πειράζει. Απευθύνεται στον οποιοδήποτε θέλει να βελτιώσει τον επαγγελματικό του τομέα, τι σχέσει του, την προσωπική ανάπτυξη, ό,τι θέλει να αναπτύξει ο καθένα. Ημερομηνίες του προγράμματος θα αρχίσουμε 24-25 για την υπνοθεραπεία. Το πρώτο στο βιβλίο για την υπνοθεραπεία είναι 24-25. Για το NLP Practitioner ξεκινά το NLP ως NLP, θα τρέσω και το NLP Practitioner, 15 και 16 το 8. 8 και 9 του Γενάρη ξεκινά ξανά το NLP Practitioner στα πλαίσια του Life Coaching. Κύριε Ιορδάνου, έλα παιδιά μου. Ένας πολύ καλός φίλος σύμβουλος για μένα, είχε μου πει και είναι στο χαρά μου γιατί είναι πολύ καλός. Και απλά έκουσα το, γιατί είχαμε τη φίλη εμπιστοσύνη και έχω από σαν coach, σαν mentor ας πούμε, γιατί θέλω τον mentor αδερφό, είναι απίστευτος, οι γνώσεις απίστευτες και πραγματικά τελευταίο ένα χρόνο ήταν ένα ταξί το οποίο βοήθησε με όχι μόνο στο έμεδο που ασχολούμαι, απλά να βοηθούν κάποιους ανθρώπους να ξεπεράσουν φοβίες, ανασφάλειες και ακόμα να κόψουν το κάπου μετά. Άρα, όσοι σκέφτονται να κάνουν πράγματα για τους ίδιους, εννοείται να το κάνουν, γιατί η αυτοβελτίωση είναι πάρα πολλά σημαντική για μας τους ίδιους. Και όσοι θέλουν να κάνουν και επαγγελματικά, έχουν πολλές ευκαιρίες, γιατί έχει ανάγκη ο τόπος μας, το ίδιο είναι ο Κύπρο, γιατί έχει Ελλάδα, γιατί έχει η Ευρώπη, γιατί έχει το εξωτερικό κόσμο. Αυτό φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ
δηλαδή να πάμε με το background που κατέβουμε, να πάμε με τι που αγαπάμε, είμαστε σίγουρα πολλά οι πολλές απαγές. Έτσι. Καλά, μην είναι ο Μαρτίχης. Αρχίζοντας ως πελάτης ΣΑΠ, εποφελήθηκα. Ενώ να
πας, στην ηλεκτροθεραπευτική. Μετά, όλο τυχαία, ερωτηματικό, ξεκίνησα το για μένα και για δουλειά φυσικά. Και ναι, όλο τυχαία συμπορευτήκε την κατάσταση που είμαι με τη ζωή μου και βοήθησε με να βγω πολλά δύσκολη κατάσταση. Έμαθα να μπαίνω βαθιά στον εσωτερικό μου εαυτό, σε λίγο το πηγάδι συναισθημάτων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι έμαθα να βοηθούν τους άλλους να μπαίνουν μέσα τους, να μάθουν, να βγάλουν, να δουν τι είναι. Και είναι το καλύτερο πληρωμή που παίρνει στο τέλος. Και θεωρώ το ότι θαύμα που είμαι εδώ μέσα, δεν γιώσα τον πρώτο χρόνο. Γιατί μετά από πολύ δυσκολία, αλλά όταν θέλεις μπορείς και βελτιώνεσαι και γίνεσαι πάει ραγδαία ψηλά, ενώ όσον αφορά εσωτερικό κόσμο. Αυτά. Θα δείτε, η τέχνη της ψυχοθεραπείας πάει χιλιάδες χρόνια πίσω.
απλά την έχω θάψει και θα δείτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν συμφέρει να ξέρει ο κόσμος τι είμαστε. Θα το δείτε το πρώτο, θα το μελετήσετε. Τι δυνατότητες έχει ο κάθε άνθρωπος και θα δείτε πολλά πράγματα από την ιατρική και δεν είναι τυχαία που τρέχει ο κόσμος τώρα στις αναλλακτικές θεραπείες. Θα το δείτε το πρώτο και θα το νιώσετε και θα δείτε όταν θα βοηθάτε, γιατί βοήθησα το ήδη ξεκίνησα και ήταν πράγματα που με σοκάρουν. Πώς μπορεί με δύο-τρεις συνεδρίες ένας άνθρωπος ο οποίος για 15 χρόνια ήταν σε κατάθλιψη γιατί χώρισε να συνέλθει. Να τα σύσετε και θα διαβάζετε case studies και με δυο του Dave Ellman. Θα δείτε πράγματα τα οποία στην ουσία θα καταλάβετε τι είναι ο ανθρώπινος νους. Ο νους, όχι το μυαλό. Να μείνω σε τούτο. Ευχαριστώ σας όλους.